πάμε τώρα να δούμε και την τελευταία μας προσωπικότητα, τον Τέλειο Μελαγχολικό. Ο Τέλειος Μελαγχολικός είναι εσωστρεφής και προσανατολισμένος στο καθήκον. Είναι εγκεφαλικός, λογικός, ιδιοφυής. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι όλοι οι ιδιοφυείς άνθρωποι είναι μελαγχολικού χαρακτήρα. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Αριστοτέλης, εγώ απλά το αναφέρω. Το μότο του είναι, εάν είναι να γίνει, να γίνει σωστά. Τον ενδιαφέρουν τα πράγματα να γίνουν σωστά. Αναλυτικός, μετράει τα πάντα, κρατάει λίστες. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τη βρίσκουν με τα γραφήματα, τους πίνακες, στατιστικά, αριθμούς. Είναι συνεπής και ακριβής. Προσέξτε να δείτε, εάν αργήσετε σε ραντεβού με μελαγχολικό, εάν το στήσετε, και είναι και ακριβής, μη του πεις φανφάρες. Λεπτομερής, σχολαστικός, τελειομανής, έχει υψηλά πρότυπα, ό,τι αρχίζει θέλει να το τελειώνει. Εδώ κολλάει το χαρτί της τουαλέτας, γιατί επιτέλους πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ακούστε να δείτε τώρα, όσοι είστε ζευγάρια και είναι κάποιοι στο σπίτι, ένας στο σπίτι είναι τέλειος μελαγχολικός, ο άλλος είναι αιματικός. Η γνωστή διαμάχη λοιπόν είναι πώς τοποθετείς το χαρτί της τουαλέτας στην τουαλέτα. Δεν ξέρω πώς το έχετε αντιμετωπίσει. Ναι, επιτέλους πρέπει να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, εάν είστε τέλειοι μελαγχολικοί, ξέρετε φυσικά ότι το χαρτί πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει από μπροστά. Έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Εάν είσαι βέβαια αιματικός και τα λοιπά, δεν καταλαβαίνεις γιατί λέει, άμα το βάλουμε έτσι, ποιο το πρόβλημα. Πάλι το παίρνω από εδώ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή ποιο το πρόβλημα. Μα του λες, αυτή εδώ η απόσταση είναι μικρότερη, είναι πιο εύκολο να τραβάς από εδώ. Έλα μωρέ και τι να γίνει από εδώ και τα λοιπά. Ακούστε να δείτε πώς λύθηκε αυτό το ζήτημα, χρόνια υπάρχει, έτσι. Και λύθηκε τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς οι εταιρείες με χαρτιά τουαλέτας ανακαλύψαν τα χαρτιά τουαλέτας με σχεδιάκια. Και πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι μόνο αν μπει έτσι το χαρτί τουαλέτας μπορείς να βλέπεις τα σχεδιάκια, γιατί αν μπει ανάποδα δεν διαβάζεις. Η αλήθεια φαίνεται. Έπρεπε να το πω. Είναι τακτικός και οργανωμένος. Ξέρετε, έχετε δει αυτές τις ντουλάπες που είναι με τα χρώματα ακριβώς και τα λοιπά. Όλα, ναι. Αυτός είναι ο Τέλειος Μελαγχολικός. Είναι οικονόμος. Του αρέσουν οι εκπτώσεις. Του αρέσουν οι φοροαπαλλαγές. Ξέρει όλους τους κανονισμούς της φοροαπαλλαγές. Είναι τόσο οργανωμένος και οικονόμος που έχει σχεδιάσει μέχρι και την κηδεία του. Μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη. Επιφυλακτικός, σκεπτικός και δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αντίθετα με τον αιματικό, δεν του αρέσουν τα αυθόρμητα, οι εκπλήξεις, τα δυνατά και τα φλάση. Ποιο είναι το καύσιμό του, του Τέλειου Μελαγχολικού? Το καύσιμό του είναι να είναι σωστός. Ο μελαγχολικός ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια στο να κάνει τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό και η μέθοδος εργασίας είναι ο σωστός τρόπος φυσικά. Καθορισμός στόχων μακροπρόθεσμος. Βασική του ανάγκη είναι ποιοτικές απαντήσεις και ορθολογισμός. Το ποσοστό του πληθυσμού που είναι μελαγχολική είναι 20-25% και γνωστά παραδείγματα μελαγχολικών είναι ο Bill Gates και ο Θοδωρής Αραμπατζής. Και άλλοι είναι. Θέλω να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που, επειδή βέβαια ο άνθρωπος αυτός έχει πολύ έντονες δόσεις χιούμορ, δεν μπορεί να το κρύβει αυτό το πράγμα, αλλά έχει πολύ μελαγχολικό μέσα του, είναι φυσικά ο Άρης ο Κουτρής, ο θείος μου, ο οποίος είναι πολύ συγκροτημένος, 1, 2, 3 στις σκέψεις κτλ. Τώρα, συμβουλές προς τον Τέλειο Μελαγχολικό. Κανείς δεν συμπαθεί τους κατσούβιδες. Τους Τέλειους Μελαγχολικούς μπορείς να τους διακρίνεις, γιατί καθώς έρχονται έχουν ένα μαύρο σύννεφο από πάνω. Έχουν έτσι μια μελαγχολία. Πρέπει να μάθουν να μην παίρνουν τα πράγματα τόσο πολύ στα σοβαρά. Δεν είναι όλα τέλεια στη ζωή, άρα χαλάρωσε. Δεν χρειάζεται να ψάχνει συνέχεια το τέλειο στα πάντα. Οι μελαγχολικοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τα πάντα στο πλάνο και στην παρουσίαση και στην επιχείρηση για να ξεκινήσουν. Πολλές φορές αργούν να ξεκινήσουν πράγματα αν δεν έχουν όλη την πληροφορία. Έχετε αντιμετωπίσει τους ανθρώπους? Μπράβο. Οι λεπτομέρειες, όσο σεξι και αν φαίνεται, κουράζουν τους άλλους. Οι λεπτομέρειες είναι σεξι για τους μελαγχολικούς, όχι για όλους άλλους. Και βέβαια, έως πότε θα θυμάσαι τι έκανα πριν από 20 χρόνια. Οι μελαγχολικοί είναι αυτοί που σε μια κουβέντα εκεί που μιλάς χαλαρά και τα λοιπά θα σου θυμίσουν ότι πριν από 10-15 χρόνια έχεις κάνει εκείνο το λάθος. Πρέπει επιτέλους να είμαστε πιο ελαστικοί με τους άλλους ανθρώπους. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, εσύ μελαγχολικέ, μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Η πολλή κριτική δεν βοήθησε κανέναν. Πάμε τώρα να δούμε πώς διακρίνουμε ένα τέλειο μελαγχολικό. Είναι λιτός αλλά καλοντημένος, σχολαστικά χτενισμένος, συνεπής στο χρόνο του,
Προσέξτε, ξέρετε τι σημαίνει να σου πει ένας μελαγχολικός «Τα λέμε αύριο 8 ώρα το πρωί». Σημαίνει ότι θα είναι εκεί στις 7.30 για να ετοιμαστεί στις 7.45 ώστε 8 η ώρα να ξεκινήσει το ραντεβού. Ξέρετε τι σημαίνει άμα σου πει ένας αιματικός «Τα λέμε αύριο στις 8 ώρα το πρωί». Απολύτως τίποτα. Και βέβαια, αν το ρωτήσεις πόσο κόστησε αυτό το οποίο πήρε, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να καταλάβεις ότι είναι μελαγχολικός. Οι μελαγχολικοί ξέρουν όλα τα πάντα με τους αριθμούς. Θέλω να δώσουμε λοιπόν ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα στους τέλειους μελαγχολικούς. Μπράβο.